Πέρασαν αρκετά χρόνια από τότε που είχα συναντήσει την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο σπίτι της. Αλλά ο δαίμον του DVD δεν μας το επιδεί. Ναι, θα το δείξουμε όμως κάποια στιγμή, γιατί το έχω μέσα. Μου είπες να σου φέρω το αρχείο, το έφερα. Την πρώτη συνέντευξη, σωστά. Ωστόσο, όπως φαίνεται ότι είπε ο DVDs. Μη παιδί μου, άσε, θα εκτεθείς πριν 15 χρόνια. Δεν μου λες. Το μαλλί, early 90s. Σου λέω, τα λέω αυτά στα αγγλικά για να καταλάβει πολύ σκόρπι. Για να μην καταλάβει πολύ. Εδώ η φαβορίτα. Θέλει να πει στις αρχές του 90, λοιπόν. Πρόσεξε, εδώ η φαβορίτα. Αλλά το μαλλί πλούσιο από πάνω. Να σου πω, να σου κάνω μια ερώτηση. Η Αρβανιτάκη ίδια, παιδιά. Τώρα την έβλεπε πάλι μέσα ίδια. Δεν άλλαξε καθόλου. Γιατί σου το συνέντευξε. Μα δεν σε λένε Γιάννη. Έλαντε. Του άρεσε, το ξέρω. Γι' αυτό. Λοιπόν, τη συναντήσαμε πριν από λίγες μέρες που ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη δηλαδή και μας παραχώρησε μια εκπληκτική συνέντευξη. Αυτά που λέει νομίζω θα σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ γιατί τοποθετείτε γενικότερα. Και για τα αυτά που σημαίνουν στη χώρα μας σήμερα, όχι μόνο στα τραγούδια κτλ. Και τι μάνα είναι και αυτή. Καλλιτέχνηδα η οποία συνηθίζει να περνάει από τα τηλεοπτικά κανάλια. Χάρη στο Χρήστο. Έλα, πέστε, πέστε, πέστε. Να ανέβω και ένα τέτοιο. Όχι, ανέβω και ένα σκαλί. Σκαλί παραπάνω. Ανέβω και κομμένα για να μην φέρει καθόλου. Κάτσε το που είσαι. Λοιπόν. Πάμε να τη συναντήσουμε. Ελευθερία Αρβανιτάκη, σ' αγαπούμε. Άσε με ρε παιδί μου να πλέξω λίγο το εγκόμιό σου. Λοιπόν, ο Χρήστος είναι από τους λίγους δημοσιογράφους που επιτρέπουν, στον οποίο μάλλον επιτρέπει να τις πάρει συνέντευξη. Μπορεί και να είσαι και από τους μοναδικούς, διότι εγώ δεν θυμάμαι τελευταία να έχει δώσει κάπου άλλο συνέντευξη και διότι αυτό με έκανα λάθος. Τα έντυπα δεν πιάνονται. Άντε καλά. Η τηλεοπτική κάλυψη ισχύει και μετράει. Οκ. Πάμε στο βίντεο. Testigo de nuestros besos, besos prohibidos. Και τα μάτια και την καρδιά. Αυτό δεν είναι τίτλος. Αυτό είναι δωρεά σώματος. Αυτό είναι ευχή. Ευχή. Αυτό είναι ευχή. Γιατί είναι ευχή, γιατί το τραγούδι, έτσι, νομίζω ότι συνήθως τα τελευταία δεν χρόνια... Δεν απευθύνεται και στα μάτια και στην καρδιά, δεν απευθύνεται. Νομίζω τα τελευταία χρόνια απευθύνεται μόνο στα μάτια. Όχι. Το τραγούδι το κανονικό απευθύνεται και στα μάτια, απευθύνεται και στην καρδιά, απευθύνεται και στην ψυχή, απευθύνεται και στο νου. Αλλά επειδή αυτά τα δύο στιχάκια ήταν και πολύ, είναι πολύ ωραία στιχάκια τα οποία οι δύο αυτές λέξεις που υπάρχουν μέσα στο στίχο της Λίνας της Νικολακοπούλου, έτσι διαλύθηκε και ο τίτλος. Και είναι μια ευχή. Είναι μια ευχή, σαφώς. Γιατί εμένα όταν το διάβασα αυτό, λέω τη δίκτυμο σχολείου, θυμήθηκα, που είχε πει ότι από τότε λέει που το τραγούδι πέρασε από τα αυτιά στα μάτια, το χάσαμε. Και είχε δίκιο. Αυτό, έτσι δεν είναι. Από τότε που μπήκε στην εικόνα. Στην εικόνα, ναι. Και όντως αυτό χρειάζεται που είμαστε η καρδιά. Αυτή τη στιγμή, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε η κάνουμε εικόνα. Θέλω να πιστεύω ότι θα μιλήσουμε και στην καρδιά. Μέσω της μουσικής. Μέσω της μουσικής. Μέσω της τέχνης πάντα. Λοιπόν, έχουμε μια διαδρομή δισκογραφικά από το 80. Φλερτάρεις από το 2000 και μετά με Ισπανία. Και έχετε το 8 και κάνεις και δίσκο. Ναι. Τι μεσολάβησε, τι έγινε, πώς ήρθε στην ζωή ο Χαβιέ. Κάνω ένα ελληνικό δίσκο, αυτό να είναι σαφές, δεν είναι... Θα το ρωτούσα αμέσως μετά. Είναι ένας ελληνικός δίσκος, είναι δίσκος με Έλληνες συνθέτες και Έλληνες τυχουργούς, εκτός από ένα κομμάτι που το έχει γράψει ο ίδιος ο παραγωγός. Και σε αυτή την πορεία τόσων χρόνων στην Ισπανία που πηγαίνω πολύ συχνά και κάνω συναυλίες, συναντιέμαι με τον Χαβιέ του Λιμόν, μέσω μιας Θεσσαλονικιάς, συνεργάτη δάσμου της Αναστασίας Σταμουρίδου και κάνουμε αυτό το δίσκο παρέα. Παίρνει ελληνικές μουσικές και τα φιλτράρει μέσα από τη δική του την κουλτούρα και μέσα από τη δική του την παιδεία. Άρα να πούμε και βγαίνει για τους... αυτός ο δίσκος στην ουσία με την επιμέλεια, με την παραγωγή του ήχου. Στο εξωτερικό όταν μιλάμε για παραγωγή, μιλάμε κυρίως για την παραγωγή του ήχου. Έτσι. Άρα για να πούμε στους φίλους τηλεθεατές που ενδεχομένως δεν ξέρουν ποιος είναι ο Χαβιέ Λιμόν, ότι είναι και ενορχιστρωτής, έτσι, ότι είναι πάρα πολύ γνωστός, όχι μόνο στην Ισπανία, παγκοσμίως στο χώρο του. Ναι, και... έχει πάρει δύο βραβεία Grammy, είναι ένα πολύ μεγάλο όνομα στην Ισπανία και είναι ένας πολύ γνωστός παραγωγός στην Αμερική και στην Νότια Αμερική. Είναι νέος, είναι 36 χρονών. Είναι ένας άνθρωπος γεμάτος πάθος, είναι ένας εξαιρετικός κιθαρίστας, αλλά και συνθέτης και στιχουργός και ένα τραγούδι μέσα στο δίσκο υπάρχει, είναι στα ισπανικά και το φουλέμε μαζί με την Μπούικα. Μπούικα, μια τραγουδίστρια Ισπανίδα, πολύ γνωστή, ξεκινάει μια μεγάλη καριέρα τώρα, συνεργάτης του Χαβιέ Λιμόν. Άρα παίζει πολύ νιάτο.
παίζουν νέες συναντήσεις, αυτό είναι το βασικό. Υπάρχει και μέσα στο δίσκο υπάρχουν πολλές καινούργιες συναντήσεις με καινούργιους ανθρώπους. Που για μένα αυτό πάντα είναι και η πρόκληση και πάντα είναι αυτό που φέρνει, σε κάνει να αισθάνεσαι κι εσύ ότι αλλάζεις, αλλάζεις τόπους και αλλάζεις τρόπους ερμηνείας, αλλάζεις τρόπους μελωδίας. Και πάντα οι καινούργιες συναντήσεις φέρνουν ένα αποτέλεσμα που πάντα είναι, όχι πάντα, αλλά τουλάχιστον έχει ενδιαφέρον. Τώρα αν έχει επιτυχία είναι ένα άλλο θέμα. Η αλήθεια είναι τον τόνο, τον δίνει πάντοτε, για να μιλήσουμε έτσι και λίγο μουσικά, τον δίνει πάντοτε η νεολαία. Έτσι, πάντα, έτσι βεβαίως. Και αυτό που καλούμαστε να κάνουμε οι υπόλοιποι είναι, ναι βέβαια, είναι να το ακούσουμε, να το παρακολουθήσουμε και όσο μπορούμε να συμπορευτούμε. Έτσι, ανανεώνει σαφώς. Έτσι είναι ακριβώς. Και λέω και το τονίζω ότι δεν είναι, η νεολαία δεν είναι μόνο στη μουσική, αλλά είναι και σε όλες τις τέχνες και κοινωνικά και το ζήσαμε και τον τελευταίο καιρό. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το καζί με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει, έτσι μόνο η γη αλλάζει με ταχύτητες μεγάλες. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το καζί. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το καζί με ταχύτητες μεγάλες, μοναχά η γη αλλάζει, έτσι μόνο η γη αλλάζει με ταχύτητες μεγάλες. Βάλαμε φωτιά στα φρένα και μας έμεινε το καζί. Καινούριο CD με πόσα, 14 τραγούδια. Με 12 τραγούδια, εκ των οποίων 2 υπάρχει και μία ραδιοφωνική version, radio version. Και με συντελεστές, πολύ γνωστούς ανθρώπους, από τη δική μας την πλευρά τώρα, έτσι, ναι. Στους στίχους. Και πολύ γνωστούς και όχι γνωστούς. Συνεργάζομαι για πρώτη φορά με τον Κώστα του Φασουλά. Συνεργάζομαι για πρώτη φορά με τη Σμαρόν Παπαδοπούλου. Αλλά μέσα υπάρχει παντοτινή φιλία και εκτίμηση στο πρόσωπο της Λίνας Νικολακοπούλου και του Μιχάλη Τουγκανά. Συναντιόμαστε πάλι με τη Λίδα τη Ρουμάνη και μια μεγαλύτερη συμμετοχή στο δίσκο έχει πάλι μια πρόσφατη συνεργασία μου με τον Νίκο Τομοραϊτη. Τις μουσικές τώρα θα ξεκινήσω από το Γιάννη Τομίτσι που είναι από τη Θεσσαλονίκη και που είναι ένας... με εντυπωσίασε η γνωριμία του και με εντυπωσιάζει πάρα πολύ και με συγκινεί η φωνή του. Και ξέρω ότι ετοιμάζει και ένα δίσκο τώρα που θα τραγουδήσει ο ίδιος και ο οποίος, δεν ξέρουμε, η φωνή του... Δεν σου ζήτησε συμμετοχή. Ναι, ελπίζω να μου ζητήσει και θα είμαι εκεί. Λοιπόν, υπάρχει μια συνεργασία με τον Ζέλικο Γιοξίμοβιτς. Για πρώτη φορά είναι αυτές οι συνεργασίες τώρα. Ξαναβρίσκομαι με τον Θοδωρή τον Παπαδόπουλο. Συνεργάζομαι για πρώτη φορά με τον Μπίνι τον Πέτρου. Τι άλλο να πω, υπάρχει ένα παραδοσιακό κομμάτι της Ιαμένης, το οποίο έχει γίνει μια μικρή διασκευή, στην οποία έχει και μια μικρή συμμετοχή ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Και υπάρχει το κομμάτι του Μπουκοβίνα, ναι. Και το κομμάτι του Χαρδελμόνη. Το έχεις αυτό το στοιχείο πάντως, το ethnic στοιχείο μέσα στους δίσκους σου, γενικότερα στις εμφανίσεις σου κτλ. Υπάρχει και μία τέτοια πινελιά. Νομίζω ότι αυτό υπήρχε πάντα. Υπήρχε πάντα από τότε, δηλαδή από τότε που ξεκίνησα, που είναι η οπισθοδρομική κομπανία το ξεκίνημα. Αυτό το στοιχείο υπάρχει από τότε. Αλλιώς τότε, αλλιώς τώρα. Πάντως υπάρχουν άνθρωποι, τώρα μιλάμε για τους τωρινούς συνθέτες, υπάρχουν συνθέτες στους οποίους πολυτραγούδησες και συνεργάστηκες. Υπάρχουν και συνθέτες που του είπες ένα τραγούδι, του ξέρω εγώ, και έμεινε κιόλας, κόκκινο φουστάνι, ας πούμε, ναι. Που γιουμζείς, έτσι. Δεν προλάβαμε να κάνουμε πάμε. Ναι. Θέλω να σου πω πόσο δυνατή είναι η μουσική, ότι αρκεί ένα και να μείνει για πάντα και να είναι και σημείο αναφοράς κιόλας, έτσι. Μιλάς για τον κύριο Γιουμζή, ο οποίος, εντάξει, είναι η ιστορία στην ελληνική μουσική, είναι η ιστορία στις καρδίες όλων των καλλιτεχνών.
και των τραγουδιστών. Εγώ θέλω να... Έχω ευτυχήσει που έχω πει αυτό το τραγούδι, του «Με βουνόμων». Έτσι, το κόκκινο φουστάνι. Εκείνο που σε κάνει. θα πω ονόματα, θα μου βάλεις ένα τίτλο από κάτω. Α, δεν είναι καλή σωστά. Στους τίτλους μόνο, θα σου λέω ιστορίες. Εντάξει, άλλη ιστορία. Ο Ξηδάκης είναι ιστορία στη μουσική σου ζωή. Και όχι μόνο, είναι στη μουσική του τόπου. Είναι ένας από τους πιο σημαντικούς συνθέτες και είναι ένας συνθέτης ο οποίος έδωσε και τον τόνο από την δεκαετία του 80 και μετά, τέλος του 89. Έδωσε ένα μουσικό τόνο ο οποίος στηρίχθηκε και κρατιέται μέχρι σήμερα. Και ήταν αυτός ο οποίος έδωσε τον τόνο για να ακολουθηθεί και μία πορεία στην ελληνική μουσική. Ξεκινώντας από τα δίθεν και την κρίτη της Λουθιάς. Άρα κρατάς τον τόνο από αυτόν τον άνθρωπο. Όχι μόνο. Κρατιέται... Επειδή έχω μεγάλη αγάπη καταρχήν και μεγάλο σεβασμό σε όλους τους δημιουργούς. Τους σέβομαι βαθιά και με τιμά κάθε φορά όταν οι συνεργασίες αυτές επαναλαμβάνονται και δεν σταματάνε. Και με τον Νίκο του Ξηδάκη είναι μια σχέση η οποία κρατάει πολλά χρόνια. Φιλοξενούμε στους δίσκους του πάρα πολλά χρόνια, από τότε δηλαδή. Και πέρυσι, πρόπερσι μάλλον, κάναμε και ένα δίσκο πια ολόκληρο μαζί. Που είναι ένας δίσκος δύσκολος και σας αντάμυψε το κοινό. Έτσι, διότι κάθισε και τον άκουσε και τον επικρότησε. Θέλω να πω ότι ήταν και εντυπωσιακό, γιατί αυτός ο δίσκος είναι πάνω από χρυσός τώρα, οδεύει, έτσι, πουλάει ακόμα. Ένας δίσκος που θεωρείται δύσκολος, ναι, κατά μένα δεν είναι καθόλου δύσκολος. Είναι πολύ πιο εσωτερικός δίσκος. Πιο εσωτερικός, είναι αυτό, έτσι. Ναι, είναι πιο εσωτερικός. Ο Σπανουδάκης είναι ο άλλος. Γενικά τα Άκης, εσωτεριάζω. Τυχερό μου αστέρι. Και το δικό μου. Και το δικό για να θυμίσω τότε, ρε παιδί μου, όταν ξεκίνησε το ραδιόφωνο και είχα την τύχη να κάνω την πρώτη εκπομπή το 1987, που ξεκινήσαμε με το δίσκο Κοντραμπάντο. Πρώτη εκπομπή, πρώτη κουβέντα στον αέρα, εκείνο το Σεπτέμβριο. Έχεις, αλλά τώρα το κοντά σε αυτή την ακτή δεν μου τέριαζε για πρώτο τραγούδι, αλλά μου τέριαζε το παραμύθι. Το Σαν Βασιλιάς που έλεγε μέσα. Και ξεκινήσαμε το πρώτο τραγούδι που ακούστηκε στο FM 100 τότε. Γι' αυτό είναι και γούρι μα. Και δικό σου και ροστέρι. Και αυτό ο δίσκο όμω θεωρείται και ορόσημο στη δισκογραφία. Άλλαξε πράγματα, άλλαξε. Και σαφώς άλλαξε και το δικό σου την πορεία τη δική σου. Και την πορεία τη δική μου. Μάλλον ξεκίνησε μια καινούργια πορεία. Όχι, είμαστε 86-87. Οπισθοδρομική κομπανία. Η βάση αυτού που είμαι σήμερα. Εκεί τι να πω. Να πω ότι ό,τι καλύτερο μου έχει συμβεί. Είναι... Που δεν περίμενες να σου συμβεί, έτσι. Γιατί, καθόλου, γιατί αλλού ήταν τα πανιά ανοιγμένα. Ναι, δεν είχα καμία φιλοδοξία να γίνω τραγουδίστρια. Αλλά έτυχε αυτό με τον Άγγελο του Σφακιανάκη και συναντηθήκαμε. Είχαν πρόταση τότε από τον Διονύση τον Σαββόπουλο να είναι σε πρόγραμμα μαζί του. Και πήγα κι εγώ από πουθενά. Και από εκεί ξεκινάει όλη αυτή η πορεία. Δεν μπορεί να μην μέσα σου μηνύματα. Δεν μπορεί, δηλαδή, όταν έχεις μια τέτοια φωνή, ένα τέτοιο ηχόχρωμα, δεν μπορεί να μην λες ότι μήπως να τραγουδήσω. Όχι, ποτέ. Να μου φοβερά περίεργο. Δεν πιστεύω ότι δεν το πιστεύει κανένας αυτή τη στιγμή αυτό. Λυπάμαι, ακριβώς γιατί υπάρχει αυτή η φωνή, υπάρχει αυτό το ιδιαίτερο ηχόχρωμα. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια. Αρχαιολόγος, ενός δεν γινόταν. Αγκάθα Κρίστη, με τους αρχαιολόγους. Χατζηδάκη. Επίσης, τον πρόλαβες και τραγούδησες. Νομίζω ότι είναι ευλογία να προλάβαμε να τον συναντήσουμε, να τον γνωρίσουμε, όχι μόνο μουσικά, αλλά και σαν προσωπικότητα. Μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα, δεν την έχω ξαναδεί, δεν έχει επανεληφθεί το ήθος του, η νεανικότητα στη σκέψη του και η τολμηρότητα της σκέψης του. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω πόσο καλά τα πας με τα φυσικά, αλλά πες μου, δεν βρέθηκες ποτέ επί σκηνής με τη Μαρή Κανίνου. Δεν μίλησες ποτέ μαζί της. Κυρίως, ανάμεσα σε ένα ρεφρέν, σε ένα κουπλέ, γυρνώντας λίγο την πλάτη στο κοινό. Έτσι ξεκίνησε. Δεν την είδες μπροστά σου. Βεβαίως, και έχω και αρχείο φωτογραφιών και έχω μια μεγάλη λατρεία σε αυτή τη γυναίκα. Μεγάλη λατρεία στη φωνή της. Με συγκίνησε πάρα πολύ η Μαρή Κανίνου και την μιμήθηκα τα πρώτα χρόνια εντελώς. Mm. Δηλαδή ήταν η δασκάλα μου. Θα σου έλεγα ότι οι δασκάλες μου ήταν η Μαρή Κανίνου. Συναντηθήκατε ποτέ? Όχι, έχει πεθάνει πολλά χρόνια πριν. Ναι. Πολλά χρόνια πριν.
Η Μαρία Καϊνή. Μιλώ δηλαδή και πριν την οπισθοδρομική. Αυτή είναι οι δύο δασκάλες μου, ερήμηνοι τους βεβαίως. Γυναίκες που η φωνή τους σε μένα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Επειδή μιλάμε για νεολαία, ας γυρίσουμε εκεί. Που λέγαμε στην αρχή για τον τόνο που δίνει η νεολαία στα τραγούδια, γιατί και όχι μόνο. Και να πάμε στα δικά μας, τα καθημερινά, τους τελευταίους μήνες, έτσι, αντιμετωπίσαμε και αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Κοινωνικά, πολιτικά, διάφορα. Πώς αυτά πέρασαν μέσα στο δικό σου, πώς φιλτραρίστηκαν μέσα από, από την καλλιτεχνική σκέψη της ελευθερίας. Μιλάμε για τα πρόσφατα γεγονότα. Ναι, για αυτά που από το Σεπτέμβριο και μετά μας προβληματίζουν ιδιαίτερα. Ξέρω αυτό που θα πει, γιατί το είχαμε συζητήσει και άλλη φορά, ότι όποτε πιάνουν τέτοια κουβέντα και γενικά όποτε ανοίγουν τέτοιες κουβέντες σε παρέες, φεύγεις με έτσι, κατεβασμένα τα μούτρα, δεν φεύγεις χαρούμενος. Αλλά δεν μπορεί μέσα, οι καλλιτέχνες γι' αυτό είναι, για να μπορέσουν να πάνε λίγο πιο έξω. Ας το πούμε ποια είναι η αισιόδοξη πλευρά αυτού του πράγματος. Ποια είναι η αισιόδοξη πλευρά αυτής όλης της κίνησης και αυτής όλης της εξέγερσης και της οργής που βγήκε. Θεωρώ απόλυτα δικαιολογημένη. Θεωρώ ότι έχουμε όλη ευθύνη για τα γεγονότα που συνέβησαν. Δεν διαμαρτυρηθήκαμε ποτέ και έφτασε ο κόμπος στο χτέρνι κάποια στιγμή. Θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά μας ξύπνησαν, μας τα ακούνησαν από τους καναπέδες μας και μας βάλαν και μπροστά στις ευθύνες μας. Και αυτό είναι αισιόδοξο. Και τώρα. Τώρα που φαίνεται λίγο να κόπασε. Δεν κόπασε. Τι το κάνουμε αυτό, το επεξεργαζόμαστε τώρα. Δεν νομίζω ότι κόπασε. Δεν νομίζω ότι κόπασε. Νομίζω απλώς ότι κρύβει κινδύνους όταν αυτό το πράγμα δεν έχει στόχους, δεν έχει πολιτικό λόγο ή κοινωνικό λόγο με την έννοια του να είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα αυτό το οποίο ζητάτε και απαιτείτε. Και εδώ χρειάζεται δουλειά. Εδώ χρειάζεται όλη Άρα αυτή η Εδώ χρειάζεται δουλειά. Εδώ χρειάζεται όλο αυτό το οποίο συνέβη να συγκροτηθεί σαν απέτηση κοινωνική για να μπορέσουμε να έχουμε και αποτελέσματα. Εδώ έχουν την ευθύνη τους τώρα πια και τα κόμματα και η αριστερά και η αντιπολίτευση και η κυβέρνηση πώς μπορούν αυτά τα πράγματα να γίνουν πράξεις και πώς μπορεί να βοηθηθεί η κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή περνάει μεγάλη κρίση. Πάντως είστε μια οικογένεια καλλιτεχνών. Ο σύντροφός σου είναι εικαστικός καλλιτέχνης. Τα παιδιά. Τα παιδιά. Ασχολούνται καθόλου, μεγάλωσαν πια. Τα παιδιά ασχολούνται με τη μουσική γενικότερα. Γενικότερα. Με τη ζωγραφική, με τις άλλες τέχνες. Όχι, με τη μουσική καθόλου. Γενικότερα. Πώς όταν έβλεπαν αυτά τα γεγονότα στους δρόμους της Αθήνας ή στην τηλεόραση, πώς τα συζητούσατε στην οικογένεια? Κοίταξε, δηλαδή γύρισαν ποτέ το δάχτυλο σε εσάς για να πούνε ότι για δες, εσείς μας οδηγήσατε εδώ? Κόρη μου, παιδί δεν ήταν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο. Αλλά ο γιος μου που είναι 12 χρονών, εκεί ομολογώ ότι προβληματίστηκα και δύσκολη θέση. Πολύ. Mm-hmm. Πολύ. Πολύ. Γιατί πού μεγαλώνω αυτό το παιδί? Τι είναι αυτό το οποίο του προσφέρω? Τι τοπίο είναι αυτό το οποίο το βάζω να ζήσει και να αντιπαρατηθεί? Ναι, εγώ όμως περιμένω κάτι αισιόδοξο από ένα καλλιτέχνη. Περιμένω να μου δώσει μια λύση, κάπου να κουμπίσω και να συνεχίσω. Αν ήταν να την... Όχι μόνο, δεν μιλώ τώρα προσωπικά για σένα μόνο. Μιλώ για όλους τους καλλιτέχνες και μιλώ και για τον σύζυγό σου. Αν ήταν να τη δώσουν οι καλλιτέχνες την απάντηση, θα είχαμε μια άλλη κοινωνία. Έτσι. Έχουν οι καλλιτέχνες αυτό το μπορούν να κάνουν, να ευαισθητοποιήσουν, να μιλήσουν γι' αυτό, για να... αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί ένας καλλιτέχνης να αλλάξει τα πράγματα. Μπορεί να πιέσει όμως. Δεν σου κάνει εντύπωση που σε όλες αυτές τις κινητοποιήσεις τα τελευταία χρόνια, δεν το τελευταίο, δεν θα σου πω από πότε, να χρησιμοποιήσουμε και ένα κινηματογραφικό όρο. Το soundtrack αυτών των διαδηλώσεων κινητοποιήσεων είναι ακόμα Θοδωράκης ή ο ήλιος που θα γυρίσει, Μαρκόπουλος, Ξυλούρης και τέτοια. Γιατί δεν υπάρχει κάτι πιο σύγχρονο? Τόση δημιουργία, τόσα τραγούδια, τόσα αυτά. Γιατί δεν αλλάζει ο ήχος? Μήπως δεν έχουν να δώσουν τίποτα αυτά τα τραγούδια? Όχι, τα τραγούδια αυτά είναι η ιστορία μας, τα τραγούδια αυτά είναι. Ναι, δεν αντιλέγω. Το συζητάει κανείς.
Σήμερα που περνούσα πάλι μπροστά από την ΕΙΑΘ έξω που κάνουν απεργία, άκουγα πάλι ξυλούρι εκείνη την εποχή. Και λέω, γιατί έχουν περάσει τόσες δεκαετίες. Να ακούσω ένα τραγούδι το οποίο θα με ξεσηκώσει και θα με πάει αγωνιστικά. Κι εγώ αναρωτιέμαι. Δεν έχω απάντηση να σου δώσω όμως. Μακάρι να τις είχα όλες τις απαντήσεις, ήταν ένα σοφός άνθρωπος. Οι Ισπανοί πώς τα κατάλαβαν αυτά τα πράγματα που περάσαμε εδώ στην Ελλάδα? Το λέω γιατί φαντάζομαι ότι έχεις άμεση επικοινωνία με πολύ κόσμο από την Ισπανία. Το πιο βασικό δεν είναι πώς το έπραξα εγώ και τι μηνύματα έλαβα εγώ από εκεί. Το θέμα είναι τι στην ουσία συνέβη. Και συνέβη το ότι κατέβηκε η νεολαία και στην Ισπανία στους δρόμους. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία περνά ίσως και μια στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή τη μεγαλύτερη κρίση. Έτσι. Οικονομική. Και βεβαίως εκείνοι έχουν και άλλα θέματα να λύσουν. Και έχουν βγει πολλές φορές στους δρόμους και έχουν υποστεί και τρομοκρατικά χτυπήματα και είναι πολύ πιο ευαισθητοποιημένοι. Κατέβηκαν και αυτοί στους δρόμους, όπως κατέβηκε και όλη η Ευρώπη τελικά. Ένας καλλιτέχνης πρόσφατα στις Βρυξέλλες, δηλαδή τώρα που μιλάμε, υπάρχει αυτό το γλυπτό, ας πούμε, την κατάσταση στο Ευρωκοινοβούλιο. Θέλοντας να αυτοσαρκαστεί η Ευρώπη, έκανε τις διάφορες χώρες. Τι θα μπορούσε να είναι γεωγραφικά, έφτιαξε την Ελλάδα και έφτιαξε στάχτη. Ότι είναι καμένη γη. Την Ισπανία την έφτιαξε τσιμέντο, απόλυτο τσιμέντο, και εκεί που είναι η χώρα των Βάσκων, μια βόμβα. Συμφωνείς με αυτούς τους? Έτσι. Είναι έτσι. Όταν ταξιδεύεις στο εξωτερικό, εκτός από τη μουσική σου και την Ελλάδα που κουβαλάς μέσα από τη μουσική, στις αποσκευές σου, τι Ελλάδα κουβαλάς? Τώρα που το λες, συγγνώμη να πάω στην προηγούμενη ερώτηση. Ναι. Και πώς τη ζωγράφησε την Ιταλία? Με ένα ποδόσφαιρο, ένα τέλειο ποδόσφαιρο. Και την Αγγλία? Δεν την έβαλα. Δεν την έβαλα. Ναι, διότι με τον τρόπο της έδειξε ότι δεν ήθελε να είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή απουσιάζει από το χάρτη. Θα μου το στείλεις αυτό, με ενδιαφέρει να το δω. Έλεγα λοιπόν τι. Αλλά δεν απέχουμε από το σελίδι να είμαστε και στάχτη και τσιμέντο, έτσι. Έτσι, φοβερό. Τι κουβαλάς στις αποσκευές σου, ποια Ελλάδα κουβαλάς, εκτός από τα τραγούδια? Πώς με κλείνει η καρδιά σου, σε κελί χωρίς μια γκρίνια. Ποια Ελλάδα σε ταξιδεύει και θες και εσύ να είναι η πρότασή σου στους ξένους? Δεν μιλώ για την ομογένεια. Εγώ κουβαλάω τη μουσική Ελλάδα. Εγώ κουβαλάω την μουσική μου παιδεία. Εγώ κουβαλάω το σπουδαίο πράγμα που λέγεται τραγούδι της Ελλάδας. Ή την καταγωγή του. Γιατί και ό,τι πράγματα κάνω έχουν μια καταγωγή στις ρίζες μας. Μουσικά εννοώ. Αυτό κουβαλάω, αυτό θέλω να κουβαλάω και αυτό θέλω να προτείνω. Αν μπορώ να προτείνω κάτι. Αλλά και μια Ελλάδα η οποία θα θέλει να ανοίξει, θα θέλει να επικοινωνήσει περισσότερο, θα θέλει να πιο εξωστρεφής. Να είναι πολύ πιο εξωστρεφής και πολύ πιο συνεργάσιμη με μια διεθνή γλώσσα, με μια ευρωπαϊκή γλώσσα που υπάρχει μια πολύ μεγάλη συνομιλία, πολύ εύκολη, που εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν την έχουμε. Ένα τελευταίο. Δώσουμε ένα στιχάκι από το καινούριο δίσκο για να κουμπίσω στα δύσκολά μου. Μέχρι να βρω το επόμενο τραγούδι. Για να κουμπίσει τη δύσκολά σου. Δεν μπορώ να σου το πω αυτή τη στιγμή. Εγώ θα μπορώ να πάω πίσω και να σου πω άλλο στιχάκι. Μπορώ. Είναι ένα στιχάκι το οποίο έχει παίξει πολύ μεγάλο ρόλο σε μένα. Και νομίζω ότι ήταν και σημείο αφύπνισης. Δεύτερη ζωή δεν έχει. Παπαδημητρίου. Αυτά τα τραγούδια στους μήνες μας έχουν. Ελίτης. Να είσαι καλά, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, όλα καλά. Ήθε.